Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε η ομορφιά της φύσης, τώρα στάχτηκε από καΐδια. Οι κάτοικοι στην Καλυθέα μετρούν τις πληγές τους. Δεν έπαθε ευτυχώς ζημιά, μόνον εξοπλισμός μου έπαθε, αλλά πάθανε το 80% των σπιτιών στην Καλυθέα. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση, κάει και όλο το χωριό, δεν μπορείς να ζήσεις πλέον στην Καλυθέα. Τα μεγάλα κανάλια δεν ασχολήθηκε κανένα και είναι ένα χωριό το οποίο έχουμε δώσει τα λεφτά μας και φτιάχνουμε εμείς το χωριό, ούτε ο Δήμος μας βοήθησε και το φτιάχνουμε μόνοι μας. Γκαλτερίμια, δρόμους κτλ. Και τελικά τώρα μας κάηκε. Η κατάσταση είναι χάλια, ελπίζω να μας βοηθήσει τώρα τουλάχιστον, αφού δεν μας βοήθησε, δεν ήρθε κανένα πυροσβεστικό, ελπίζω τώρα να δώσουν λεφτά να φτιάξουμε και το χωριό μας. Οι εικόνες από ψηλά αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια, στάβλοι και καλλιέργειες παραδόθηκαν στις φλόγες. Μόνιμοι κάτοικοι του χωριού που έχασαν το βιός τους δεν ξέρουν πώς να δημιουργήσουν τα πάντα από την αρχή. Έχει το σπίτι μου, καινούργιο, δεν είναι κανένα χρόνο μέσα. Η επιχείρησή μας, το μαγαζί, το μοναδικό της Καλυθέας, και στο μηδέν εκλειτώσαμε το στάβλο. Είστε μόνιμος κάτοικος. Ναι. Μας αφήσαν στο έλεος, δεν είχαμε βοήθεια από πουθενά, μας διώξανε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δεν έχει αλλού σπίτι να μείνετε, δηλαδή είναι η πρώτη σας κατοικία. Όχι, όχι. Στην Καλυθέα έφτασε τη Δευτέρα το ειδικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών, ώστε άμεσα να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Τουλάχιστον 40 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και τα περισσότερα από αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα. Μάλιστα, ο πλάτανος είναι 2.000 και χρονών. Βλέπουμε ότι αρχίζει και πετάει, οπότε λογικά τον σώσαμε. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στο χωριό, πάνω από 40 σπίτια. Τι άλλο να πούμε, δεν είχαμε βοήθεια γενικά από πυροσβεστική, από το Δήμο, αργήσαν να έρθουν επάνω. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σε χωριό στην Ελλάδα και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει βοήθεια και από τον κρατικό μηχανισμό. Σήμερα έχουν έρθει εδώ και καταγράφουν τις ζημιές από το Υπουργείο. Ναι, έχουν έρθει και καταγράφουν τις ζημιές από το Υπουργείο. Τα περισσότερα σπίτια τα έχουν βγάλει καταδαφιστέα. Και να δούμε. Μακάρι να δοθούν αποζημιώσεις και να στηριχτεί το χωριό και από τους κατοίκους και να ξαναφτιαχτεί. 40 σπίτια. Σήμερα έχουν έρθει εδώ για καταγραφή των ζημιών. Των ζημιών. Τι εικόνα είναι αυτή που... μίλησατε καθόλου με αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ σήμερα? Είναι εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή το χωριό. Είναι πολύ καταστροφική. Προχωράνε τα παιδιά για καταμετρήσεις και για αποζημιώσεις. Όλοι θυμούνται τις στιγμές που οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό και μιλούν για μεγάλη καθυστέρηση από την πυροσβεστική. Εσείς ήσασταν από τους τελευταίους που φύγατε από το χωριό. Ήμουν ο τελευταίος. Τα λάστιχα μου αγγίξαν πάνω στο δρόμο στη φωτιά που πέρναγε και έγκλειψαν η φωτιά έγκλειφε τα λάστιχα και ήμουν ο τελευταίος. Η φωτιά την βλέπαμε από τις 3.30 ώρα περίπου από το Βελενίκο. Το πυροσβεστικό ήρθε, εγώ κατέβεσα, έφτασα στο τέλος του δρόμου στις 5 η ώρα και εκείνη την ώρα ανέβαινε το πυροσβεστικό. Φαντάσου τώρα τι θέλει φορτωμένο να και μια ώρα να ανέβει. Το πυροσβεστικό έφτασε στις 6 ώρα εδώ πέρα όταν πλέον είχε περάσει η φωτιά και είχε κάψει όλα τα σπίτια. Δηλαδή μέχρι την ώρα που έφτασε η φωτιά εδώ δεν υπήρχε κανένας να βοηθήσει. Δεν υπήρχε κανένας. Και πριν ήμασταν 3-4 άτομα που ένας το παιδί που μίλησε και πριν που μίλησε που κάηκε η επιχείρησή του και το σπίτι του. Είχε και τα ζωντανά που έπρεπε να σώσει, τα ζωντανά που πήγε εκεί πέρα και πάλευε με άλλα δύο άτομα, τον Ανδρέα και άλλο ένα παλικάρι που μίλησαν πριν και βοηθήσαν και σώσαν, κατασβέσαν εκεί πέρα τη φωτιά γύρω-γύρω, μην του καούν και τα ζώα. Πώς ήταν η εικόνα εκείνη την ώρα, η φωτιά είχε μεγάλη ένταση εκείνη τη στιγμή, γιατί από ό,τι βλέπουν το χωριό ήταν καθαρό σε σχέση, δεν είχε χόρτα, ξέρω χόρτα ανάμεσα στα σπίτια. Το χωριό ήταν καθαρό, η φωτιά ήρθε με πολύ μεγάλη δύναμη και μανία. Πρώτα προηγήθηκε η δύναμη, ένα σύννεφο μαύρο-άσπρο που ερχόταν με πίεση θερμότητος που άγγιζε τους 200 βαθμούς Κελσίου και από πίσω ερχόταν η φωτιά που ισοπαίδωσε τα πάντα μετά. Και έγινε αυτή η καταστροφή που έγινε. Είναι ένα χωριό το οποίο τέτοια καταστροφή είχε βιώσει το 1821 και 200 χρόνια μετά οι Τούρκοι το είχαν κάψει αυτό το χωριό και μετά από 200 χρόνια το χωριό αυτό καίγεται
από την Ελιπή και από την Αμέλεια και από την μη ικανότητα τόσων χρόνων να τακτοποιηθούν πράγματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Είναι ένα χωριό που τώρα μαθαίνετε, όπως μου είπατε πριν και εσείς ο ίδιος τώρα το ακούσατε αυτό το χωριό, ίσως τώρα να ήρθατε πρώτη φορά να το είχατε ακούσει αυτό το χωριό. Είναι ένα χωριό πανέμορφο που ακούστηκε τώρα, το χωριό με τη φωτιά. Και όλα, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, τα κανάλια τα μεγάλα πέρασε σαν μια είδηση ότι καίγεται η Φωκίδα και τίποτα άλλο. Μιλάνε για τις μεγάλες φωτιές και καλά κάνουνε, για όλα αυτά που γίνονται και καλά κάνουνε, αλλά αν δεν κοιτάξουμε την περιφέρεια, αν δεν κοιτάξουμε τα χωριά που είναι ο πυρήνας της αγροτικής γης, τι θα κοιτάξουμε? Σαν από θαύμα, το μικρό εκκλησάκι της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό δεν κάηκε. Η φωτιά το κύκλωσε, όμως αυτό βγήκε αλόβητο από την πύρινη λέλαπα. Ανήμερα του 15 Αύγουστου, οι κάτοικοι του χωριού γιόρτασαν την ημέρα όπως πάντα στο χωριό τους. Μπορεί τίποτα να μην θύμιζε την ζωή που είχε η Καλυθέα τέτοιες μέρες, όμως δεν την εγκατέλειψαν. Ο ένας δίπλα στον άλλον, οι κάτοικοι έδωσαν ελπίδα για το αύριο και κάτω από τον μεγάλο πλάτανο έδωσαν μια υπόσχεση πως ό,τι κι αν γίνει αυτοί θα χτίσουν το χωριό τους πάλι από την αρχή. Thank you.